Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει με το Πολυτεχνείο Κρήτης και με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Πολυτεχνείο Κρήτης έγινε μέλος του Παγκοσμίου Δικτύου Πανδημίας. Για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη θα συνομιλήσουμε με την κυρία Βασιλική Γεροπάντα, είναι επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτώνων, Μηχανικών και Επιστημονικά Υπεύθυνη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γεροπάντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι κιόλας που σας ακούω και σας γνωρίζω. Είναι μια διεθνής ψηφιακή κοινότητα, η οποία αποτελείται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και μελετητές. Και βασικός στόχος ποιος είναι? Είναι η ανταλλαγή γνώσεων για τη διαχείριση της πανδημίας. Σωστός ο προλογός μου? Σωστός, πολύ σωστός. Ναι, έτσι είναι. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις έγινε μέλος, ποιες προϋποθέσεις υπήρξαν για να γίνει μέλος του συγκεκριμένου δικτύου του Πολυτεχνείου Κρήτης? Το πρώτο, αυτό είναι προϊόν μια συζήτηση που έχει αρχίσει καιρό τώρα για το πώς το Πολυτεχνείο Κρήτης θα μπορούσε να συνεισφέρει μέσα από τα συγκεκριμένα συναφή, ας πούμε, αντικείμενα, επιστημονικά αντικείμενα που έχουμε στο δίκτυο αυτό. Είχε ξεκινήσει αυτή η συζήτηση από τις αρχές του καλοκαιριού. Υπήρχαν διάφοροι τομείς που μπορούσαμε να συνεισφέρουμε. Τώρα προς το παρόν ξεκινήσαμε με αυτούς τους δύο τομείς από τους 11 συνολικά που έχει, που είναι ο τομέας των πόλεων και ο τομέας των ψηφιακών κοινοτήτων, και ευχόμαστε να, έτσι, να οδηγήσει κάπου και να μπορέσουμε πραγματικά να παράγουμε και εμείς γνώση, έρευνα και να οδηγήσουμε, να προσθέσουμε και εμείς κάτι από τη δική μας την πλευρά. Κυρία Γεροπάντα, πόσο απαραίτητες πιστεύετε ότι είναι αυτές οι δράσεις και αυτές οι πρωτοβουλίες? Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ απαραίτητες σήμερα. Το να δημιουργούμε συνέργειες και να φτιάχνουμε εταιρικές σχέσεις με τις άλλες χώρες και να μπαίνουμε σε τέτοια δίκτυα, πιστεύω ότι θα μας οδηγήσει σε μεγαλύτερη, να μεγιστοποιήσουμε τις γνώσεις τις οποίες παίρνουμε, να καταλάβουμε τι γίνεται, να έρθουμε σε πραγματική επαφή με τα δρόμενα που έχουν οι άλλοι συναδελφοί μας, οι άλλες χώρες, στις άλλες χώρες, και έτσι και εμείς να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και να μπορέσουμε πιο γρήγορα κυρίως, αλλά και πιο αποτελεσματικά να παράγουμε καινοτομία σε αυτό το αντικείμενο. Κυρία Γεροπάντα, θέλω να μου πείτε λίγο με ποιον τρόπο αυτές οι πρωτοβουλίες, αυτή η στενή σχέση ανάμεσα σε επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και μελετητές, μπορεί να περάσει στο πρακτικό κομμάτι? Κοιτάξτε να δείτε, ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχονται αυτά τα δίκτυα και αυτές τις συνέργειες να λύσουν είναι η ανταλλαγή γνώσης. Δηλαδή, το γεγονός ότι εμείς μπορεί να παράγουμε γνώση εδώ ή να έχουμε επαφή με τα δρόμενα της χώρας μας, δεν σημαίνει ότι την ίδια επαφή έχουν και οι άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν πραγματοποιείται μέσα από ένα τέτοιο δίκτυο. Μπορούμε να μαθαίνουμε πάρα πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα το τι συμβαίνει στις άλλες πλευρές του κόσμου και στην Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη. Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο αυτό. Μπορούμε και εμείς να ανατροφοδοτούμε το δίκτυο με το τι συμβαίνει στη χώρα μας και με το τι παράγουμε εμείς σαν ομάδα, σαν πολυτεχνείο σε αυτό το αντικείμενο, και με αυτόν τον τρόπο να συνεισφέρουμε. Δεν είναι κάτι απλό το να η παροχή γνώσεων, είναι κάτι που είναι δύσκολο, τουλάχιστον της επιστημονικής γνώσης. Αυτό νομίζουμε εμείς και έτσι με αυτή την οπτική έχουμε μπει σε αυτό το δίκτυο. Επιβεβαιώνεται βέβαια και με τον πλέον εμφαντικό τρόπο και η εξωστρέφεια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ναι, δεν είναι κάτι σίγουρα απλό. Όχι, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είμαι φυσικά η πρώτη. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πάρα πολύ αξιόλογους συναδέλφους σε όλα τα αντικείμενα που πολύ πριν από μένα, εγώ ίσα-ίσα είμαι καινούρια εδώ, πολύ πριν από μένα το κάνουν αυτό. Εμείς χαιρόμαστε πολύ και ελπίζουμε και να, επειδή ένα από τους βασικούς στόχους του δικτύου αυτού του συγκεκριμένου είναι να ακριβώς να παρουσιάσει, να εξηγήσει τις παρεμβάσεις που γίνονται και που υιοθετούνται στις διάφορες χώρες, και μέσα από αυτή τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών να οδηγήσει να προωθήσει, δηλαδή, διάφορες σχέσεις εταιρικές κυρίως που αφορούν την σύμπραξη και την πραγματοποίηση από κοινού ερευνητικών έργων. Πιστεύουμε ότι και αυτό θα είναι κάτι που θα οδηγήσει στην εξωστρέφεια. Μάλιστα. Κυρία Γεροπάντα, ναι, ολοκληρώστε. Όχι αυτό. Εσείς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και είμαστε εδώ να παρακολουθούμε και την πορεία αυτής της στενής σχέσης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στο Πολυτεχνείο και σε διεθνείς οργανισμούς και κοινότητες. Έτσι, μακάρι, και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να σας πω και τη συνέχεια. Είναι βέβαια αρχή τώρα προς το βέβαια παρόν, μόλις ξεκινήσαμε, αλλά θα είμαστε στη διάθεσή σας να παρουσιάσουμε και το έργο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαρά μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να είστε χαρά.